Ναι παιδες, είναι εδώ Windows 11 review και μάλιστα full review. Όχι απλώς παιχνιδάκια, κανονικά review στα περισσότερα υποσυστήματα που μας ενδιαφέρουν. Αν έμαθα μερικά πράγματα από το προηγούμενο βίντεο με τα Windows 11 που έκανα, είναι ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε Microsoft account και σας αρέσει να χρησιμοποιείτε το Microsoft Store, το οποίο δεν το καταλαβαίνω ιδιαίτερα, προσωπικά τα μισώ και τα δύο, αλλά πάρα πολλοί μου αναφέρατε ότι το Windows Terminal, το οποίο σας έδειξα ότι υπάρχει από default στα Windows 11 με τα νέα updates τουλάχιστον, υπάρχει πλέον και στα Windows 10 μόνο μέσω του Microsoft Store. Πρέπει να το κατεβάσεις και να το εγκαταστήσεις ουσιαστικά στα Windows 10. Εγώ ξαναλέω, δεν χρησιμοποιώ αυτά τα προϊόντα της Microsoft, δεν χρησιμοποιώ το Microsoft account μου, το έχω όσο πιο κενό γίνεται για πολλούς λόγους, οπότε με μάθατε κάτι που δεν ήξερα, υποθέτω. Περί shift-click επίσης και να ανοίξουμε ένα terminal window, PowerShell, command prompt, ό,τι θέλει ο καθένας, στον φάκελο όπου θέλουμε, ναι, είναι κάτι το οποίο γνώριζα και μάλιστα χρησιμοποιώ. Απλώς πλέον δεν χρειάζεται να το κάνεις shift-click και open PowerShell window here. Απλώς κάνεις δεξί-click και ανοίγεις το terminal. Αυτό ήθελα να σας δείξω, το γεγονός ότι γίνεται με ένα απλό δεξί-click μέσω του νέου terminal. Οπότε ναι, σας ευχαριστώ που το κάνετε point out και το περίπου το 80% των ατόμων που έγραψαν σχόλιο, γιατί δεν γράψατε και τίποτα διαφορετικό, οι περισσότεροι αυτά είπατε. Αλλά ναι, το γνώριζα. Λοιπόν, στο θέμα του βίντεο. Πέρα από αυτά τα σχόλια, τα οποία ήταν, ξαναλέω, το μεγαλύτερο μέρος των σχολείων που έλαβα, ήταν και μερικοί που ανέφεραν τις επιδόσεις. Τις επιδόσεις των Windows 11 σε σχέση με τα Windows 10. Και πολλοί με παροτρύνατε να δω το βίντεο του Tech Yes City που ανέβασε, όπου κάνει ένα συγκριτικό ουσιαστικά μεταξύ των Windows 11 και των Windows 10 και βρίσκει τα Windows 11 να είναι 5 με 10% καλύτερα ουσιαστικά σε gaming επιδόσεις, σε αντίθεση με τα Windows 10 τα οποία είναι πιο αργά, ας πούμε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό το βίντεο που είδαμε από τον Tech Yes City. Έκανα και εγώ τη δική μου έρευνα, δεν τέσσερα μόνο παιχνίδια, τέσσερα πρακτικά κάθε υποσύστημα του υπολογιστή μου, κάθε τι μπορεί να κάνω interface μέσω των Windows, οπότε θα δούμε ένα συνολικό review στα Windows 11 και μια συνολική σύγκριση μεταξύ των Windows 10 και των Windows 11. Οπότε ας μην πολυλογούμε άλλο, πάμε να δούμε τι νούμερα πήραμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε είναι τα CPU tests, οπότε ξεκινάμε με το Cinebench R23. Και βλέποντας το score στο Cinebench R23, μπορώ να πω πως δεν βλέπω και κάποια ουσιαστική διαφορά. Προχωρώντας στο R15, μπορούμε να δούμε ακριβώς μία από τα ίδια. Πραγματικά τα score είναι είτε ίδια είτε έχουν ελάχιστη διαφορά. Το Blender μας δίνει επίσης ακριβώς ίδια score, το οποίο είναι expected. Το Handbrake το ίδιο, με διαφορά μόνο ενός δευτερολέπτου. Σε X265 Transcode έχουμε ακριβώς τον ίδιο χρόνο από την άλλη. Ενώ το Corona μας δίνει και πάλι διαφορά ενός δευτερολέπτου, η οποία είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αν τη μετατρέψουμε σε ποσοστό. Τέλος, στο Sony Vegas 18 τα Windows 11 είναι γρηγορότερα κατά 4 ολόκληρα δευτερόλεπτα σε ένα render το οποίο πήρε σχεδόν μία ώρα. Ας δούμε όμως και την χρήση RAM που είχαμε στα Windows. Εδώ μπορούμε να δούμε πως έχουμε όντως μία σχετικά μετρήσιμη διαφορά, μιας και τα Windows 11 ήταν περίπου 70 MB πιο ελαφριά, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πως μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές μας δραστηριότητες ή γενικότερα την δουλειά μας. Σίγουρα ίσως έχει κάποια λιγότερα πράγματα, κάποια λιγότερα services να τρέχουν από πίσω, αλλά ξαναθυμίζω τα Windows 11 είναι σε beta έκδοση, το λιγότερο αν όχι α, οπότε το RAM usage είναι πάρα πολύ πιθανό να αλλάξει. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε, τα νούμερα αυτά δεν είναι τυχαία, πήρα μετρήσεις 5 διαφορετικές φορές και αυτό είναι το average. Η διαφορά των 70 MB που παρατηρείτε ήταν consistent και δεν ήταν απλώς μια φορά που άνοιξα το Task Manager και κοίταξα το RAM usage.
Φεύγοντας τώρα από την κύρια μνήμη, περνάμε στην δευτερεύουσα και εδώ τέσσερα με τον Patriot VP400 1TB, διότι πολύ απλά είναι Gen 4 δίσκος, οπότε με την έξτρα ταχύτητα που μπορεί να πιάσει σε σχέση με Gen 3 δίσκους, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δούμε κάποιες διαφορές. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με το 4K Q1 T1 Test από το Crystal Disk Mark και βλέπουμε πως μεταξύ των version των Windows δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τα Windows 11 είναι μόνο 1 MB ανά second, αργότερα από τα Windows 10, το οποίο πιστέψτε με οφείλεται στο γεγονός ότι το Crystal Disk Mark δίνει ελαφρώς διαφορετικά νούμερα κάθε φορά που το τρέχεις. Σε Q8, T8 πάλι σε 4K παρατηρούμε και πάλι ακριβώς τα ίδια νούμερα με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των Windows 10 και Windows 11. Συμπεριφορά η οποία επίσης εμφανίζεται και στο Q32 T1 Test πάλι σε 4K. Στα sequential όμως Q32 T1 μπορούμε να δούμε ότι εδώ υπάρχουν κάπως ελαφρώς μεγαλύτερες διαφορές. Έχουμε περίπου 10 MB ανά second πάνω στα write στα Windows 11 και έχουμε περίπου 20 MB ανά second πάνω στο read σε Windows 11. Τώρα αν αυτό είναι τυχαίο ή αν τα Windows 11 κάνουν κάτι καλύτερα δεν μπορώ να πω, διότι και πάλι βλέπουμε πάρα πολύ μικρά ποσοστά διαφοράς μεταξύ των δύο Windows versions. Ας περάσουμε τώρα στα παιχνίδια, όπου τεστάρουμε ουσιαστικά όλο το σύστημα, όμως έτρεξα με δύο settings presets. Το ένα setting preset τεστάρει περισσότερο το CPU και την RAM, ενώ το δεύτερο τεστάρει περισσότερο την κάρτα γραφικών για να δούμε μήπως υπάρχουν κάποιες διαφορές εδώ πέρα. Με το Assassin's Creed Valhalla λοιπόν, το οποίο είναι το πρώτο παιχνίδι που βλέπουμε, στο CPU και RAM preset μπορούμε να δούμε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφορά και τα νούμερα είναι consistent και στα δύο Windows. Στο GPU testing τώρα βλέπουμε ακριβώς τα ίδια νούμερα σε average και στα 1% low βλέπουμε την τρομερή, τρελή και τεράστια διαφορά θα έλεγα των 0,3 FPS. Στο Resident Evil 2 δεν σχολιάζω κάτι, βλέπουμε ακριβώς μία από τα ίδια στο CPU και RAM testing, όπως και στο GPU testing, αφού και πάλι ναι, παίρνουμε τα ίδια νούμερα. Στο Fortnite τέσσερα διαφορετικά, δηλαδή τέσσερα μόνο τα competitive settings, και μπορώ να πω πως και εδώ προφανώς δεν υπήρχε κάποια διαφορά. Και κάπου εδώ νομίζω ότι θα σταματήσω να σχολιάζω, διότι πραγματικά έχει καταντήσει λίγο βαρετό όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ειλικρινά έχει καταντήσει πολύ βαρετό, δεν ξέρω γιατί συνεχίζουμε. Εντάξει, θα σας πω την αλήθεια, τέσσερα μόνο 6 με 7 παιχνίδια, διότι λέω δεν έχει νόημα να δούμε παραπάνω, βγάζουν ακριβώς τα ίδια νούμερα, οπότε μην ανησυχείτε, έχετε μόνο άλλες 3 περίπου διαφάνειες με αυτήν να δείτε. Και ναι, φτάσαμε και στο τελευταίο παιχνίδι, το Hitman 3, που ποιος θα το περίμενε, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο Windows versions. Και δηλώνω πραγματικά απογοητευμένος. Κώστας του μέλλοντος εδώ, Κώστας της Παρασκευής, πριν ανέβει αυτό το βίντεο, και ναι, ξαναγυρνάω αυτό εδώ το κομμάτι, διότι πολύ απλά βγήκαν και νέα δεδομένα στη φόρα. Δικά μου θα ρωτήσετε, προφανώς και όχι. Μιλάω για το βίντεο που ανέβασε ο Steve από το Hardware Unboxed χθες, όπου ουσιαστικά με πρόλαβε στο review των Windows 11, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό γιατί δεν τέσταρε όλα τα υποσυστήματα που τέσταρα κι εγώ. Εντελώς τυχαία τα δεδομένα μου με τα δεδομένα του Steve συμπίπτουν και μάλιστα είναι ακριβώς τα ίδια, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό, ίσως να έχουμε και 0,01% διαφορά μεταξύ των μετρησεών μας. Είμαι απογοητευμένος λοιπόν όχι με την Microsoft και ούτε με τα Windows 11, μιλάμε είναι ένα αλφα ή beta προϊόν και η Microsoft ούτως ή άλλως κάνει ό,τι θέλει, δεν είπε ποτέ ότι θα αυξήσουν τις επιδόσεις στα Windows 11, τουλάχιστον όχι officially. Είμαι απογοητευμένος με τον Tech Yes City. Δεν θα σας πω ψέματα, τον συγκεκριμένο συνάδελφο δεν τον συμπάθησα ποτέ για τα βίντεο που έβγαζε. Πιστεύω γενικά ότι τα βίντεο που βγάζει, οι μετρήσεις που βγάζει και αυτά είναι κάπως αναξιόπιστα. Το οποίο φάνηκε μάλιστα και με το review που έκανε στα Windows 11. Well, review αν μπορείς να το πεις τρέχοντας 5-6 παιχνίδια. Αυτό που υποθέτω ότι έγινε είναι το γεγονός ότι ο κύριος Tech Yes City έτρεξε μάλλον κάποιο Windows 10 λειτουργικό, το οποίο το είχε κάποια χρόνια, ίσως να μην ήταν clean installation. Εγώ τα benchmarks μου, ας πούμε, τα τρέχω σε ένα εντελώς clean install των Windows 10, το οποίο προφανώς μένει up to date στα πάντα, σε όλους τους drivers.
Οπότε υποθέτω ότι μάλλον η διαφορά που είδαμε στο βίντεο που ανέβασε ο συνάδελφος οφειλόταν εκεί πέρα. Ξαναλέω, το benchmarking και το reviewing δεν είναι για όλους. Θέλει πολύ μεθοδικότητα και είναι πολύ εύκολο να πέσει σε τέτοιες παγίδες, θα έλεγα, όπου βλέπεις με τα δεδομένα τα οποία, αν δεν μπορείς να τα κάνεις και double check με κάποιον άλλον, σου φαίνονται σωστά. Γι' αυτό και παραπονιέμαι όλη την ώρα ότι δεν έχω χρόνο. Τα reviews παίρνουν τρομερά πολύ χρόνο. Και όχι τυχαία. Αυτό οποιονδήποτε ρωτήσετε που ασχολείται σοβαρά με reviews, εμένα, τον Άρη, τους ξένους συναδέρφους, θα σας πει ακριβώς το ίδιο. Μπορώ να πω ότι του κρατάω λίγο κακία, διότι χάλασα κάπου στις 18 ώρες για να επιβεβαιώσω τις αρχικές μου υποθέσεις, όπου σας είχα πει και στο βίντεο, παιδιά, είναι ακριβώς τα ίδια με τα Windows 10. Δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά, είναι ακριβώς ο ίδιος kernel. Και πιστέψτε με, ήθελα πάρα πολύ να βρω κάποια διαφορά και να σας πω ότι ναι, παιδιά, τα Windows 11 είναι καλύτερα σε αυτό το τομέα. Υπάρχει κάποιος τομέας ο οποίος τα Windows 11 είναι όντως καλύτερα, και αυτός είναι η διαχείριση Big Little επεξεργαστών. Αν δεν ξέρετε τι είναι η Big Little, σκεφτείτε τους επεξεργαστές της ARM που έχετε μέσα στα κινητά σας οι περισσότεροι, που έχουμε για παράδειγμα 4 low power πυρήνες, οι οποίοι έχουν αντίστοιχα και χαμηλές επιδόσεις, και 4 high power πυρήνες, όπου είναι και οι δυνατοί πυρήνες του CPU μας. Υπάρχουν μερικά τέτοια laptop και μερικές μετρήσεις που είδα από notebook check, αν θυμάμαι καλά, ή και διάφορα άλλα site, δείχνουν μια αρκετά σημαντική αύξηση, έως 20% μάλιστα, σε τέτοιες αρχιτεκτονικές. Προφανώς δεν έχω πρόσβαση σε τέτοιο laptop, δεν γνωρίζω καν άτομο το οποίο να έχει ένα τέτοιο laptop, οπότε δεν μπορώ να τεστάρω, πρέπει να εμπιστευτούμε τα δικά τους δεδομένα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, παιδες, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον, και αν σας άρεσε πηγαίνετε από κάτω, αφήστε μας ένα like, μην ξεχάσετε να πατήσετε αυτό το subscribe button και το καμπανάκι επίσης για να μην χάνετε τα τελευταία μας βίντεο. Ένα share προφανώς μας βοηθάει πάντα, και κάτω στο description υπάρχει το Linktree, όπου εκεί θα βρείτε όλα μας τα social media, όπως και το site μας. Γενικά αυτόν τον Discord server τσεκάρετε τον, διότι εκεί πέρα είναι που είμαστε κυρίως ενεργοί, Facebook και άλλα όχι τόσο, δεν υπάρχει χρόνος. Οπότε ναι, μπείτε Discord να τα πούμε κιόλας, και θα τα πούμε εμείς στο επόμενο βίντεο της Κυριακής, όπου δεν μπορώ να αποφασίσω αν θα σας δείξω ένα αρκετά ακριβούτσικο και ωραίο high-end build από τον συνεργάτη μας στο IT Online, το οποίο το έστησα με τον φίλο μου τον Βασίλη, ή αν θα σας δείξω το review του 5800X. Γράφτε μου κάτω στα σχόλια, κυρίως θα εξαρτηθεί από τον χρόνο που έχω, αλλά ίσως με βοηθήσετε να αποφασίσω. Μέχρι τότε πάντως, να περνάτε καλά.